προτείνετε εσείς η μαθητεία να μπει μέσα στο μάθημα. Αυτό να ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι θα έχουμε υποβάθμιση του σχολείου. Η μαθητεία είναι 6 με 7 ώρες την ημέρα. Αυτή είναι η μαθητεία. Όταν λοιπόν έχουμε 6 με 7 ώρες την ημέρα ένα παιδί να δουλεύει σε μια επιχείρηση για μαθητεία, πότε θα πάει σχολείο. Επίσης, τι σημαίνει ένα παιδί να πάει σε μαθητεία από τα 15 του χρόνια. Αυτό σημαίνει υποβάθμιση της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης σε ένα τεχνικό σχολείο. Εμείς θέλουμε το παιδί να έχει μια ολόπλευρη μόρφωση το πρώτο έτος, να αποκτά μέσα από έναν τομέα μια ευρύτερη θέαση της γενικής κατεύθυνσης που θέλει να ακολουθήσει και στο τρίτο έτος να πάει για ειδίκευση και κατόπιν να πάει σε μαθητεία. Μαθητεία η οποία εκτός των άλλων για πρώτη φορά θα είναι με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ, δηλαδή του κράτους, και όχι μια γυμνή σχέση του παιδιού με τον εργοδότη, που σημαίνει ότι θα έχουμε ΙΚΑ για το διάστημα της μαθητείας, με ασθένεια και επίσης παροχές ασθένειας σε χρήμα, κατοχήρωση συνεπώς, κατοχήρωση ότι θα είναι συντάξιμος χρόνος αυτός ο χρόνος ασφάλισης μαθητείας, και επίσης η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας θα είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανδίκευτου εργάτη.